Ο Χριστός είπε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Ο ζητών ευρύσκει, το κρούμπι ανοιγήσετε. Λοιπόν, ζητάτε τώρα για να σας δώσω. Ζητήστε, απορίες. Πέστε μου μια απορία που έχετε, για να πάρουμε δύναμη. Γέροντα, είπατε για τα πάθη μιλήσατε. Για τα πάθη, μιλήσατε για τα πάθη. Για τα πάθη, μιλήσαμε για το σταυρό, μιλήσαμε πώς ξεκινάμε για... να τρώμε σιγά σιγά τα πάθη μας, να ξεκινήσουμε τον αγώνα μας. Τα πάθη. Και όταν είναι... και σε έρεσε, όπως ζούμε εμείς κοσμικά. Γιατί κοσμικά ζούμε. Έχουμε γονείς που δεν είναι κοντά. Έχουμε τον ένα, έχουμε τον άλλον, έχουμε τη δουλειά μας που δεν είναι κοντά. Έτσι, Χριστό ζωή. Πώς μπορούμε να κάνουμε να καθαρίσουμε τα πάθη μας και συγχρόνως να έχουμε και τον περίγυρο σε αυτή τη δοκιμή. Δηλαδή, δοκιμαζόμαστε και από δύο πλευρές. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πώς ξεκινάς τον αγώνα σου. Θα δείτε κάτι που θα σας δείξω τώρα. Και... όταν το κατανοήσατε αυτό, τότε θα έβρετε λύτρωση. Εάν δεν το κατανοήσετε αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό θα είναι τη λύτρωση. Πάρ' το εκεί να το δεις. Εάν μη στραφείτε, λέει, και γίνεται ως περ τα παιδεία ταύτα, που μη εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπαίνετε στον Παράδεισο αν δεν γίνετε παιδάκια όπως είναι αυτά. Το παιδί αυτό είναι απονήρευτο. Το δέρνει η μαμά του και μετά πάει στην Αγγέλη. Δεν κρατά κακία. Αν δεν γίνεται, αν με στραφείτε, λέει, και γίνεται ως περ τα παιδεία ταύτα, ουμί εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Χάνουμε τη Βασιλεία των Ουρανών εάν έχουμε πονηρία. Εάν είμαι πονηροί, εάν είμαι υπερήφανοι, εάν είμαι εγωιστές, εάν είμαι. Ο Ιούδας ήταν 3 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Το τέλος του ήταν να πάει στην κόλαση και όχι στον Παράδεισο. Γιατί? Διότι ήταν πονηρός. Έβλεπε τι να πάρει από τον Χριστό για να το στρέψει πάνω στον Χριστό. Κάτω λίγο ησυχία, δεν ακούμε το γέροντα. Όταν ήταν στην Βιθανία ο Χριστός μας, η Μαρία έχει σε επάνω στο Χριστό μας ένα σαν βαζάκι γεμάτο μύρο, το οποίο ήταν πανάκριβο. Και τότε εκείνος ο οποίος μίλησε ήταν ο Ιούδας. Λέει, δεν το δίναμε στο φτωχό. Αυτό, παρά και το βάλαμε. Και τον αποστόμασε με κύριο Ιούδας. Του λέει, του φτωχούς πάντοτε του δουλεύεται, εμένα δεν θα με δείτε. Του δίδει πάλι να καταλάβει ότι θα τον προδώσει και το τέλος του θα είναι ο σταυρός. Και δεν μετανοεί, αμετανόητος. Ούκη βουλήθη συνιένει, αύριο είναι τη Μεγάλη Πέμπτη, θα τα ακούσουμε. Ο δε παράνομος Ιούδας λέει, ούκη βουλήθη συνιένει. Του τα έλεγε όλα ο Κύριος μας, επί 3 ολόκληρα χρόνια του τα έλεγε. Τον προειδοποιούσε. Όταν τον έβαλε στους άλλους μαθητές, δεν ήξεραν ότι ο Ιούδας θα γίνει προδότης. Το ήξερε. Αλλά θέλησε ο Χριστός να τον σώσει. Και όμως δεν σώθηκε. Γι' αυτό, παιδάκια μου, εκείνον το μυστικό το οποίο υπάρχει είναι. Εάν μη στραφείτε και γίνετε ως περ τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών.
όταν βλέπεις μέσα σου τα πάθη τα οποία υψώνονται το ένα μετά το άλλο, ξέρεις ότι πρέπει να ταπεινωθεί, να γίνεις μωρό, μικρό, στην εγκάλια. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα που κρατάει ένα μωροντάκι. Ναι, εκεί το μωρό. Αν δεν γίνεις όπως έγινε το μωρό, λέει, δεν μπαίνεις στη βασιλεία των ουρανών. Είναι φοβερό. Αυτή η προειδοποίηση που μας κάνει ο Κύριος είναι φοβερή. Και ό,τι λέει ο Θεός δεν επιστρέφει. Δεν επιστρέφει. Ό,τι πει ο Θεός αυτό γίνεται. Είναι τούτο το οποίο είπαμε και τις προάλλες, ότι από τα λόγια του Θεού δεν μπορούν να φύγουν τίποτε. Όταν έλεγα, παιδάκια μου, μη βάζετε παντελόνια, το είπα αυτό. Γιατί, διότι λέγει, είναι βδέλυγμα Κυρίο το Θεό. Τελείωσε. Το συχαίνεται ο Θεός ο ίδιος. Δεν σου έδωσε, εσένα την τιμή να φορείς τα ρούχα του άντρος, ούτε ο άντρας να φορεί τα ρούχα της γυναίκας. Αν έγινε το αυτό, τι θα γίνει, τι θα καταλήγαμε. Περπατούν δυο στον δρόμο. Ένας κάθεται και παρακολουθεί. Οι δύο αυτοί φορούν παντελόνια και οι δύο. Έχουν αγκαλιά και οι δυο, έχουν τσιγάρο και οι δυο και περπατούν αγκαλιά. Ποιος είναι ο άντρας της κάθεται. Από πίσω τους βλέπεις, όχι μπροστά. Μπροστά μπορεί να δεις το πρόσωπο, αλλά πίσω. Και όμως δεν μπορεί να το καταλάβει η γυναίκα, δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί επήρε το σχήμα, λέγει, της κοινωνίας. Μη συσχηματίζεστε, λέγει, το αιώνι τούτο. Μη πάρετε το σχήμα τούτου του αιώνι, λέγει, διότι η γενεά αυτή είναι γενεά Μιχαλίδα και αμαρτωλός. Μιχαλής είναι η γυναίκα η οποία εγκαταλείπει τον άντρα της και πάει με έναν ξένο. Εγκαταλείπεις τον Χριστό και πηγαίνει με τον διάβολο, με τον λοιπόν που θα πάει. Αντίθετα προς το ρεύμα, λέει. Αντίθετα προς το ρεύμα. Το ρεύμα του ποταμού παρασύρει τώρα και παίρνει ψυχές, μεγάλες, μικρές. Ανθρώπους ορίμους, ανθρώπους ανορίμους, όλους τους παρασύρει. Και τι θα γίνει στο τέλος. Όταν σε πάρει ο ποταμός, πού θα σε ρίξει. Θα σε ρίξει στη θάλασσα και στη θάλασσα θα πνίγει. Δεν βλέπετε όταν κατέβουν οι ποταμοί τι γίνεται. Έρχεται η βροχή, λέει, μετά έρχονται οι ποταμοί και μετά έρχεται ο άνεμος, λέει, για να ξεριζώσει την εκκλησία. Να την αφανίσει την εκκλησία. Πλην όμως απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, μεν έστω η θάλασσα, μεν έστω, λέει, ας φουρτουνιάζει η θάλασσα, όσες φουρτούνες κι αν έχει, όσα κύματα κι αν έχει, το πλοίο του Θεού που καταποντίζεται. Η εκκλησία δεν χάνει την αξία. Η εκκλησία είναι εκείνη η οποία κρατάει, είναι εκείνη η οποία καθοδηγεί, είναι το φως του κόσμου, είναι η χάρη του Θεού. Την ημέρα της Πεντηκοστής που γιορτάζει όλος ο κόσμος, πέραν τούτο δεν γνωρίζει τίποτε άλλο. Η ημέρα εκείνη είναι η ημέρα γενέθλιος της Εκκλησίας. Γεννήθηκε η Εκκλησία την ημέρα εκείνη. Και έπεσαν, λέγει, οι βροχές, ήρθαν οι ποτάμοι, έπνευσαν οι άνεμοι. Τι σημαίνει αυτό. Τα πρώτα 400 χρόνια ήσαν όλο βροχή. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι διώκτες, Διοκλητιανός, Μαξιμιλιανός, όλοι οι μεγάλοι διώκτες ήταν βροχή μεγάλη. Και η βροχή γέννησε ποταμούς αιμάτων. Ανεμαζεύαν, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ανεμάζευαν όλο το αίμα που εχύθηκε στους τέσσερις πρώτους αιώνας, λέγει. Θα σχημάτισε μία άλλη ερυθρά θάλασσα. Αίμα έχει δει και δεν αρνούντουσαν τον Χριστό. 10 φόνευα
100 ευρώ, 100 ευρώ, 1000 ευρώ. Δεν μπορούσε να φύγει η χάρη του Θεού. Έπνευσαν, ήρθε η βροχή, έπνευσαν, ήρθε μετά ο ποταμός. Ο ποταμός ο οποίος ακριβώς κατέτρεχε τους χριστιανούς στα βάσανα και τα μαρτύρια. Τέτοια μαρτύρια θα γίνουν πάλι. Παιδάκια μου, θα γίνουν πάλι. Αυτά τα μαρτύρια θα ξαναγίνουν. Και πρωτοστάτης θα είναι ο Αντίχριστος. Θα σου λέει, δεν έρχεσαι μαζί μου. Βάσανα, μαρτύρια. Η ψυχή δεν είναι δύσκολο να βγει. Σαπ, και φύγει. Να το φύγει το. Φοβηθείτε, λέει, από εκείνους που μπορούν να φωνεύσουν και την ψυχή και το σώμα. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να φωνεύσει την ψυχή και το σώμα? Ποιος? Ο Χριστός. Ο Χριστός δυνατή να σας στείλει την κόλαση. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος επιτρέπει το θάνατο. Επιτρέπει και το θάνατο την ψυχή, διότι θα μπαίνει μαζί. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και την ψυχή δε μη δυναμένον αποκτήνει. Μη φοβηθείτε, λέει, όταν σας σκοτώνουν το σώμα, την ψυχή μπορούν να τις κάνουν τίποτα, δεν μπορούν. Ο Απόστολος Παύλος είναι στη Ρώμη φυλακισμένος και έλεγε, έγραφε, προειδοποιούσα, με κήρυτε και λέγει ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Δεν μπορεί να δώσει κανείς τον Λόγο του Θεού. Θα βάλεις φυλακή. Και όταν βάλεις φυλακή, τι έγινε? Ο Ιερός Χρυσόστομος επέθανε στην εξορία. Εχάθηκε. Στερέωσαν την Εκκλησία του Χριστού με τα λόγια του. Με τα συγγράμματά του. Με τα βιβλία του. Με τις γνώμες του. Καθαρός. Τα έβαλε με βασιλιάδες. Τα έβαλε με αυτοκρατορίες. Τα έβαλε με δυνάστες. Δεν εφοβήθηκε τίποτα. Ο Μέγας Αθανάσιος 42 ολόκληρα χρόνια στην εξορία, απέθανε στην εξορία. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έπαθαν υπέφερα για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Δεν το είπε σήμερα. Τι ωφελήσει άνθρωπο είναι αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιώτη την ψυχή του? Τι να σε ωφελήσει? Μπορεί να έχεις πλούτη, μπορεί να έχεις πλούτη, επιχειρήσεις μπορεί να έχεις, εταιρείες μπορεί να έχεις, δόξες μπορεί να έχεις, τίποτα. Τι είναι αυτό? Χάνουν, ξεφανίζουν. Δεν μένει τίποτα. Εκείνος ο οποίος κερδίζει είναι εκείνος ο οποίος μένει με τον Χριστό. Είναι μαζί με τον Χριστό. Πίστευε, πρόσμενε όσο μπορείς. Τον Ιησού μια μέρα θα δεις. Εκεί ψηλά, να σου χαμογελά. Ο Θεός μας είναι κοντά μας, δεν μας εξαφανίζει. Δεν εξαφανιζόμεθα. Εκείνος μας αγαπά. Παιδάκι μου, στόμα καλό, στόμα μεταφόρου. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα, είναι ένα κομμάτι από τη ζωή των χριστιανών. Κατά διόφωνοι διώκτες θέλουν να φανίσουν την Ελλάδα μας, θέλουν να φανίσουν τα έθιμά μας, θέλουν να φανίσουν ό,τι υπάρχει. Όταν έρχεται μία εικόνα από το Άγιο Όρο, θυμίστε από το άγνωστο στρατιώτη μέχρι το Μητροπολιτικό Ναό, ήταν εκατομμύρια ο κόσμος. Αυτοί οι εχθροί τα έβλεπαν όλα και τα ζήτησαν. Και σου λέει, ό,τι και αν κάνουμε, τούτη την πίστη δεν την ξεριζόμαστε. Αυτή η πίστη σώζει. Αυτή η πίστη είναι εκείνη η οποία ακριβώς γιγαντώνει. Έβαλαν στόχο να εξαφανίσουν την Κύπρο. Λίγοι επολεμούσαν. Χιλιάδες οι Άγγλοι, οι δυνάστες, οι βάρβαροι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα, ποιο ήταν? Να ηττηθούν, να καταντροπιαστούν, να σκύψουν το κεφάλι τους, να βάλουν την ουρά τους στα σκέλη τους και να φύγουν. Γιατί? Διότι ήταν η Παναγία μας κοντά μας, ήταν ο Θεός μαζί μας.
στην ιστορία της Κύπρου γράφει όταν επί τον Μπουζουνιανό, γιατί πόσοι άφησαν και πόσοι εγκατέλειψαν και πόσοι πιάσαν και πόσοι άφησαν το πέρασμά τους σε αυτό το νησί, τον Αγίο. Λέει ότι ο κόσμος απεμακρύνθηκε από το Θεό τότε στην Κύπρο και επέτρεψε ο Θεός και επάντησαν την νήσων των Αγίων οι αγαρινοί, αυτοί όπως τώρα, αυτή τη στιγμή. Και όμως λέγει, αν και οι καθολικοί ήταν τότε οι δυνάστες που ήσαν στην Κύπρο, από την Μονή του Μαχαιρά μέχρι τη Λευκοσία, λέει, μετά από νηστεία κατέβηκαν ξυπόλοιποι από την Μονή του Μαχαιρά μέχρι τη Λευκοσία. Εζήτησαν έλεος από το Θεό. Γιατί επίησε η Παναγία μας. Έβρεξε, λέγει, χάλαζαν πειραχτωμένοι πάνω στους Τούρκους. Οι Τούρκοι ήταν δίπλα. Και αμέσως εξαφανίστησαν. Από φίλοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, αν εστρεφόμεθα με πίστηνες στο Θεό, αν ενιστεύαμε, τώρα είναι η μέρα νηστεία. Πώς ενιστεύω? Όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο είχα ένα από την Αιθιοπία. Οι Αιθιώπες είναι χριστιανοί, αλλά αιρετικοί. Το λοιπόν, όταν υπηρετούσα την Παναγία μας τον Χριστό μέσα στον Ευαγγελισμό, έρχεται αυτός και μου έλεγε τούτα τα λέει. Δεν είστε χριστιανοί, μου έλεγε. Γιατί βρε, το λέω. Διότι εμείς όταν είναι νηστεία δεν πουλείται κρέας πουθενά. Είμαι μόνο με τη συνταγή του γιατρού, λέει. Μόνο με τη συνταγή του γιατρού, λέει, να πάει να πάρεις τόσο κρέας για τον άρρωστο. Εσείς εδώ όλα τα έχετε και τρώτε μέρα νύχτα και λέγετε ότι νηστεύετε. Διεμάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της Αθήνης. Να τα καπάρια μας. Αδερφοί μου, δεν είμαι χριστιανή, γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός όλες τις δυσκολίες. Ό,τι έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, τα επιτρέπει ο Θεός διά της αμαρτίας μας. Κοιτάξτε το εκείνο το βρωμοκούτι που λέγεται τηλεκόλαση. Κοιτάξτε εκείνο, δείτε. Πού στέλνουν τα παιδιά μας, πού στέλνουν τα παιδιά μας, τα νέα τα παιδιά μας, αυτά τα παιδιά, αυτές οι τηλεοράσεις, τηλεκολάσεις. Πού τα στέλνουν τα παιδιά μας? Στην αμαρτία. Έναν από το μεγαλύτερα αμάρτημα που βασιλεύει σήμερα είναι τούτο που θα πω τώρα. Να προσέξουν όσες χώρες είναι εδώ, να το προσέξουν τούτο. Αραβωνιάζεται ένα παιδί, μια κόρη, και νομίζει ότι είναι γάμος. Ο αραβώνας δεν είναι γάμος. Και έπειτα πηγαίνει στην εκκλησία και κορδώνεται με ένα φόρεμα λευκό. Μα γιατί το χαράς το λευκό φόρεμα? Σε ποιον ανήκει το λευκό? Στον Αγνό, στην Αγνή Παρθένο. Εσύ είσαι Αγνή και πηγαίνεις στο Χριστό. Σε βλέπει εκείνα, ξέρει ποιος είσαι, ξέρει ποιος είσαι. Το αποτέλεσμα τι θα είναι? Παίρνεις ευλογία από το μυστήριο του γάμου έπειτα? Δεν παίρνει. Γι' αυτό και σε λίγο χωρίζουν τα ανδρόγυνα. Χωρίζουν και αφήνουν τα παιδιά στους δρόμους. Γιατί? Διότι πληρώνουν την αμαρτία αυτή. Δεν πάνε αγνές κόρες και αγνή, αγνά παιδιά, αγόρια εις το Χριστό να πάρουν ευχή και να κάνουν οικογένεια. Προηγουμένως τα κάνουν όλα αυτά. Βυθίζονται μέσα στην αμαρτία και έπειτα πάει στον Χριστό και του λέγει τον παιδί χάρη. Μα πώς να σου δώσει τη χάρη? Η χάρη έρχεται εκεί που είναι καθαρό το μέρος. Όταν μέσα σε μια παιδιάδα πέσει το χιόνι, μπορεί να πατήσει τίποτα μέσα και να μην φανεί. Καθαρό πρέπει να είναι το παιδί που παντρεύεται όταν θα πάει στην εκκλησία να πάρει τη χάρη του Θεού. Να είναι καθαρό, λέγει, όπως το χιόνι. Όπως είναι το χιόνι να είναι.
και η νύμφη να είναι καθαρή όπως είναι το χιόνι, για να φορέσει το φόρεμα το λευκό. Αυτά τα οποία γίνονται τα βλέπει ο Θεός μας και λέει με εμπέζεται, λέει. Ο λαός μου ούτως συνδέει τη σχήρεσή του με τιμά. Η δε καρδία αυτού απέχει από μου. Πόρο λέει απέχει από μου. Η καρδία αυτού του κόσμου λέγει πόρο απέχει από μου. Άλλες συμβουλές μου, άλλες συμβουλές του κόσμου. Άλλο το θέλημά μου, άλλο το θέλημα του κόσμου. Και αν δεν μου ακούσετε, λέει, εάν μου ακούσετε, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν δεν μου ακούσετε, λέγει, μάχαιρα είμαστε κατέβαινε, θα σας φάει το μαχαίρι. Να τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και δεν τα βλέπουμε. Τα ακούμε και δεν τα ακούμε. Έρχονται μέρες τώρα να δεις τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Το δικό. Όταν τον δεις επάνω στο Σταυρό, αρχίζουν μερικές ψυχές και κλαίνε. Συγκινούν, καλά κάνουν. Όταν φύγει από το Σταυρό, βγαίνει και ξανασταυρώνει τον Χριστό. Και αρχίζει πάλι από το ίδιο. Είμαι αμετανόητη, σκληρός λαός, απέδευτος λαός, ο οποίος δεν συγχρονίζει με τίποτα. Παιδάκια μου, ειδού καιρός ευπρόσδεκτος, ειδού είναι η μέρα σωτηρίας. Θα δεις τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Όψεστε τη ζωή ημών κρεμαμένη απέναντι των οφθαλμών ημών, λέει ο Ισαΐας. Θα δείτε τη ζωή σας, λέει, να κρέμεται πάνω στο Σταυρό και δεν θα το καταλάβεις πάλι. Θα περάσει αυτή η φορά, θα περάσει αυτή η μέρα και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο. Έναν από τα άλλα βαρύτερα αμαρτήματα του ελληνικού λαού είναι η βλασφημία μας προς την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε τώρα, να κλείσετε τα μάτια σας και να δείτε από όλα τα μέρη να ανυψώνεται στο θρόνο του Θεού η βλασφημία της Παναγίας, της Μητέρας του Χριστού. Ποιος από εμάς αντέχει να ακούσει τον κάθε έναν να βλασφημεί τη μανούλα του, που τον γέννησε, που τον ανέπτυξε, που τον μεγάλωσε. Αντέχει κανένα παιδί να ακούει μπροστά του να βλασφημούν τη μανούλα του, θα γίνει θηρίο, να αρχίσει να σκοτώνει ή να σκοτωθεί. Το ίδιο λέγει ο Θεός. Εάν μη επιστραφείτε την τροφέν αυτού στη λιβώση, λέγει, και το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Έχει τραβήξει τη χορδή του τόξου, λέει, και περιμένει. Εάν μη επιστραφείτε, αλίμονο σας. Μας βλέπει ο Θεός μας, μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Αν δεν να μετανοήσουμε, δεν μετανοούμε. Αν δεν να κάνουμε το καλό, κάνουμε το κακό. Και έτσι τα πράγματα που πηγαίνουν. Αδερφοί μου, είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία δίδει το φως. Θα φωτίσει ο Θεός τους υπευθύνους και θα υψώσουν τη φωνή τους και θα πούνε την αλήθεια για να στερεωθεί ο λαός. Διότι ο λαός σου λέει, περιμένω την Εκκλησία, τι να μου πει. Μα όταν η Εκκλησία δεν μιλάει, τι θα σου πει. Λέγει ο προφήτης Ιερεμίας, λέγει ότι εάν ο φρουρός, λέει, βλέπει τον εχθρό και έρχεται και δεν προειδοποιεί το στράτευμα που κοιμάται, όσοι σκοτωθούν, λέγει, θα το πάρω από τους υπευθύνους, τις ψυχές από τους υπευθύνους. Και αλίμονον οι υπεύθυνοι όταν δεν μιλούν. Πού θα πάνε έπειτα, όταν έρθει η κρίση στο Θεό. Τα δάκρυα του Ιερεμίου, ο Ιερεμίας έλεγε, Κύριε μου, λέει, τι να μιλήσω, σε ποιον να μιλήσω, λέει. Αυτοί, λέει, δεν ακούνε. Και λέει ο Θεός στον Ιερεμία, όταν πας στο αμπέλι, λέει, να φας τα φίλιν, τι κάνεις.
δεν ανοίγει στα κλίματα για να βρει το σταφύλι. Που του έλεγε ότι γονάτισε για να προσευχηθείς και εγώ θα σε βοηθήσω. Λέει ο Ιερεμίας, Κύριε, λέει, με αυτοί που τους διδάσκω τα λόγια σου, είναι σκληροί, λέει, σαν σίδερο. Λέει ο Θεός, ο σιδηρουργός το σίδερο, λέει, πού το βάζει, στη φωτιά. Και όταν το βάλει στη φωτιά, λέει, μετά του δίνει το σχήμα που θέλει. Αυτή τη στιγμή λέει, Κύριε, να κάνω αυτό, αλλά τούτο που μου είπες, δεν είναι σίδερο αυτός ο κόσμος, είναι σκουριά, λέει η Θεία. Είναι σκουριά, έχει γίνει σκουριά αυτό το σίδερο. Ποιο να μιλήσω, σε ποιον να μιλήσω, σε ποιον να πω τα λόγια σου. Γονάτισε, του λέει ο Θεός, γονάτισε και εγώ θα σε βοηθήσω. Δεν είπαμε το παράδειγμα του Σαναχηρή. Δεν το είπαμε. Το είπαμε. Ξεσήκωσε από την Ασσυρία στράτευμα. Μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Δεν εφαίνεται το χάμο, λέγει, η γη από το στρατό. Υπέταξαν όλες τις χώρες, έφτασαν στη Σαμάρια, έφτασαν στη Ιεροσόλυμα. Εκεί είχε όμως Άγιον υπεύθυνο, Άγιον κυβερνήτη, ο Εζεκίας, ο οποίος έστειλε πρέσβες και του λέγει του Σαναχηρή, μην τολμήσεις, του λέγει, να κάνεις κακό εδώ. Μην τολμήσεις, διότι ο Θεός δεν αγαπά την αδικία. Απαντά ο Ασσύριος, ο βάρβαρος, Θεός δεν υπάρχει, του λέει. Αν υπήρχε Θεός θα με εμπόδιζε, μου είπε, υπέταξα όλες τις χώρες. Τα συμπέταξαν, τις αρήμωσαν, κατέσφαξαν, αδίκησαν, έκλωσαν κτλ. Και άρχισε να βλασφημεί τον Θεό. Ο Εζεκίας όμως τι έκανε, που ήταν υπεύθυνος για εκείνον τον λαό. Έπεσε, λέγει, χάμου και διέριξαν τα ημάτια του. Όταν ήταν μεγάλη λήψη, εσχίζαν τα ημάτια του ο κόσμος. Οι υπεύθυνοι, αυτοί που είχαν ευθύνη. Και έμεινε χάμο, λέγει, και παρακαλούσε τον Θεό και έστειλε τους πρέσβες του στον προφήτη Ισαΐα, να προσευχηθεί ο προφήτης, ο μεγάλος. Και απαντά ο προφήτης Ισαΐας, μη φοβηθείτε τον Ασσύριο, τον κακούργο, τον ληστή, τον βάρβαρο, τον φωνέα. Θα επιστραφεί πίσω με το σκυμμένο το κεφάλι. Αποτέλεσμα. Έκλεισε η μέρα και ήρθε η επόμενη μέρα. Και όταν εξύπνησε, 185.000 στρατιώτες έστειλε ο Θεός από τους ουρανούς άγγελων και τους κατέσφαξε και τους βρήκε όλους πεθαμένους. Και σηκώνεται με το κεφάλι σκυμμένο και πάει στο σπίτι του και ορμούν τα παιδιά του με τα μαχαίρια και τον κατέσφαξε. Αυτός είναι ο Θεός μας, ή ο Θεός με θυμόν μου δίσκατε. Εάν είναι ο Θεός μαζί μας, κανένας δεν είναι εναντίον. Εάν όμως δεν έχουμε τον Θεό μαζί μας, πότε τι θα κάνουμε. Βλέπετε αυτή τη στιγμή βάζουν φόρους πάνω στους φόρους. Βρε, ο κόσμος δεν έχει. Να βρεις να μου δώσετε. Τούτο, το είπαμε χιλιάδες φορές πριν 20 χρόνια. Να σταθείμε όρθιοι. Θα μας βάλει φυλακή, θα μας βάλει. Και όταν μας βάλει φυλακή, να βρει φυλακές, να μας βάλει όλους μέσα. Πού θα δούμε. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Πάμε και κρεμαζόμαστε για να πάει η ψυχή μας στην κόλαση αιώνια. Αποχωριζόμεθα τον Θεό για το φοβέρα. Δεν έχω. Θα πάει φυλακή. Να πάω φυλακή. Θα με ταΐζεις. Θα μου δίδεις. Αν με θες να πεθάω νηστικό. Νηστικό είναι που θα. Το λοιπόν, τι θα γίνει. Μια ψυχή δεν την έχουμε να την παραδώσουμε. Θα την παραδώσουμε. Θα την παραδώσεις στον Θεό, όχι στον Θεό μας. Αυτό δεν το έχουν τα παιδιά μας. Δεν διαφωτίστησαν. Δεν εφώναξαν. Παιδάκια μου, μην φοβηθείτε, σταθείτε όρθιοι. Δεν ακούσαν ο κόσμος.
αυτές οι τηλεκοντάσεις δεν τα λένε, δεν φανερώνουν στον κόσμο όλα αυτά. Εμένα έρχονται και με τα λένε πλάσματα τα οποία είναι μέσα στο πράγμα και μου λέγεται ως τώρα έχουμε 1.700 άτομα τρεμασμένα, θανατωμένα, αυτοκτονίας κτλ. Και από τότε που έχω εγώ την πληροφορία να ψήν, όλο και ακούω παιδιά νέα, 25-26 ετών. Αυτές οι πράξεις είναι βαρημένες πάνω στους υπευθύνους. Σας είπα και άλλοτε, έχουμε εμείς αρχηγούς που φοβούνται τον Θεό. Όχι. Έχουμε αρχηγούς που προσεύχονται. Έχουμε αρχηγούς που νηστεύουν. Έχουμε αρχηγούς που εκκλησιάζονται. Έχουμε αρχηγούς που εξομολογούνται. Το λοιπόν, τι ζητούμε. Θα έρθει μάχερα, λέγει, αυτό λέει. Αυτό είναι γιο. Δεν το ξέρω. Είπα και το άλλο το βαρύ. Ένα σημείο του Τιμίου Σταυρού να το κάνουν, δεν μπορούν. Ναι. Δεν μπορούν. Κάνουν έτσι, δεν τελειώσει. Αυτό είναι σταυρό. Αν είχε ο διάβολος χέρια, αν είχε ο διάβολος χέρια, από το τρίψιμο που θα έκανε, θα τα αιμάτωνε. Ρε, όλους τους έχω, εγώ σου κοροϊδεύω. Έτσι. Όλοι με έχουν δικό του. Δεν έχουν το Θεό, δεν τον ξέρουν. Ζει ανάμεσά μας, λέει ο καθένας. Τώρα αν είχαμε μάθει να βλέπουμε πόσο διαβόλοι είναι εδώ και φρύτουν. Σου λέει τι να κάνω, να τον κλείσω το στόμα του, τι να κάνω. Πάντα κάνω. Τι να κάνω. Ψιλοκαθαρά. Τι να κάνει, και ο Θεός είναι θυμόνο δίσκαπη. Ή φοβηθείτε, λέει, από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνει. Να φοβηθείτε από τον Θεό, ο οποίος δύναται και την ψυχή να την εξαποστείλει και το σώμα να το κτήνει. Να ρωτήσω λίγο. Γέροντα, να ρωτήσω λίγο. Έμαθα ότι απαγορεύτηκε σε εσάς να διαβάζετε εκείνη την ευχή που μας βοηθούσε εμάς τόσο πολύ, τουλάχιστον εμένα προσωπικά, πάρα πολύ. Ποιος ο λόγος, τι έχουν να κερδίσουν αυτοί οι άνθρωποι από αυτή την απόφαση που πήραν, τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος την πήρε και διπλοκάμια, αλλά πήραν μια απόφαση. Τι έχουν να κερδίσουν αυτοί. Γιατί εγώ δεν είχα ακούσει κάτι το άσχημο από αυτή την ευχή και γενικά από όσες φορές σας έχω παρακολουθήσει. Παιδάκι μου, εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ένα. Ό,τι αποφασίσει ο Προεστός της Εκκλησίας, αυτό πρέπει να τηρήσει ο υπάκουος. Ναι, όπως τι είχε να κερδίσει ο Προεστός. Εφόσον είπε ότι αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Όχι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά ο Προεστός τι κερδίζει από αυτή την απόφαση. Γιατί την πήρε αυτή την απόφαση. Κάτι, κάποιος, ένας κακός, κάτι πήγε και είπε ενάντια. Και σου λέει εφόσον είναι αυτή η αλήθεια. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Και έχει γίνει και σ' άλλους πατέρες, συγγνώμη. Δεν ξεύρωμε, παιδάκια μου, δεν ξεύρωμε. Επέτρεψε ο Θεός. Επέτρεψε ο Θεός. Τώρα εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βρούμε την αιτία και να επανέλθει πάλι η πρώτη αγάπη. Διότι αν δεν επανέλθει η πρώτη αγάπη, τα παιδιά του τα όλα που θα πάνε. Και ακούει τη γνώμη του ενός κακού και δεν ακούει τη γνώμη όλων. Μπορεί να μην το ξέρει, μπορεί να μην το ξέρει η ιδέα μου, μπορεί να μην ξέρει. Δεν μάθει. Δεν επήγε. Δεν επήγε κανένα. Να δει. Να πάτε να το πείτε
Δηλαδή είναι καλύτερα να πηγαίνουμε στον ψυχίατρο και να παίρνουμε ο κόσμο στα φάρμακα. Δουλεύει πιο καλά, πατέρα. Εγώ έρχομαι από την Αθήνα και το ξέρετε. Και είμαστε πολλά χρόνια. Και σε εσά και σε άλλου πατέρε. Και στην Αθήνα το ίδιο κάνουν. Όπου πάει κάποιο ένα, φοράζουν τα κανάλια. Και τι αυτό πράγμα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Στον Άγιο Παΐσιο, στο Άγιο Όρο, πήγαινε κόσμο στο κολμάκι να πάρει την ευχή του και να ακούσει μια συμβουλή. Εκείνο έβλεπε με τη χάρη του Θεού, προορατικότητα, έβλεπε. Επήγε μια παρέα και κάθισε εκεί. Άγνωστο. Δεν είχε πολλοί θρόνες, είχε ένα κομμάτι ξύλο και κάθινε μάλλον στο ξύλο εκεί. Και πήγε και έφερε ντοκουμάκια για να τους δώσει. Όταν έφτασε σε ένα, το πέταξε κάτω. Του εφάνηκε αυτός που έβλεπε, ότι το έπεσε από το χέρι χάμε. Έσκυψε ένα Άγιο Παΐσιος και το πήρε με τα χώματα. Το πάτησε. Το λοιπόν. Και του το έδωσε. Του λέει, Γέροντα μου, μα τι κάνει. Ό,τι κάνεις εσύ, του λέει. Τούτα τα νέα τα παιδιά, τι τα ταΐζεις, του λέγει. Τι τα ταΐζεις τα νέα τα παιδάκια τα άγνα. Δεν τα ταΐζεις ολοφρομιά, του λέει, και καθαρσία. Δεν είσαι δημοσιογράφος. Είμαι, του λέει. Εντάξει, τούτο πάχτω, του λέει. Δεν το φας. Α, παιδάκια μου. Όλα έχουν σαπίσει. Σαπίσανε τα πάντα. Εμουχλιάσανε τα πάντα. Η μούχλα είναι φοβερή ασθένεια. Και όμως ο κόσμος τρώει το μουχλιασμένο, το βρωμισμένο και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Είναι μικρό το γεγονός ότι μία οδοντογλυφίδα για να τη δείξει στον κόσμο να την πουλήσει παρουσιάζει μια γεννή γυναίκα. Είναι πράγματα αυτά. Πού πάει αυτό το νέο το παιδί που βλέπει αυτά τα πράγματα. Πού πάει. Να ξαναπανέσει που μπορούμε να... Μπορούμε να ξαναεπανέλθουμε και να ρωτήσουμε κάτι. Αυτό χρειάζεται να κινηθεί ο πονεμένος στον γιατρό και να του πει τούτο το φάρμακο που μου έδωσε, δεν μπορώ να το πιω. Αυτό θα το κάνουμε, θα βρούμε κατανόηση. Δεν ξέρω. Σε ποιον μπορούμε να το συζητούμε. Θα σας φωτίσει ο Θεός, κοπέλα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Πέρα, όλοι έχουμε πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι όταν πω τίποτα θα πάνε να το πάνε. Θα ανάψουν άλλε φωτιέ. Και να με διώξει τελείω από εδώ. Θα μείνει Σεβαστιανή, θα μείνει μόνη του. Δυστυχώς. Εγώ δεν λέγω τίποτα, εγώ εκτιμώ τον Δεσπότη, τον σέβομαι τον Δεσπότη, μου είπε αυτό δεν το θέλω να το κάνεις, δεν το κάνω. Δόξα σε ο Θεός. Όταν ζητήσουν βοήθεια, όταν ζητήσει το παιδί φαγητό, θα του δώσει η μάνα. Γιώργο, να πω κάτι. Θυμάμαι έτσι τον Άγιο Γιώργο και το έχω κρατήσει, επειδή και εσάς διώξανε και κάποιους άλλους πατέρες και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να βρούμε κάτι άκρη. Θυμάμαι μια φορά που είχατε πει κάτω στον Άγιο Γιώργο ότι η παιδιά μου, η χάρη του Θεού είναι εδώ, πάνω από το κεφάλι σας. Από εσάς εξαρτάται να έρθει η χάρη του Θεού και να λυτρωθείτε. Και επειδή ακριβώς και εσείς φύγατε και άλλοι φύγανε και όλους τους κυνηγάνε και στην Αθήνα, το κρατάω πάντοτε στο μυαλό μου αυτό που είχα ακούσει τότε. Και
πιστεύω και προσπαθώ να κάνω έναν αγώνα τέτοιο, ώστε να λέω συνέχεια πάντοτε, ξέρεις Θεέ μου, εγώ φταίω και αν επιτρέψεις μια κατάσταση, άρα πρέπει να το σηκώσω. Και πάντοτε στο μυαλό μου έχω το λόγο σας, αυτό που λέγατε ότι η χάρη του Θεού είναι πάνω από το κεφάλι σας. Η Παναγία εσάς περιμένει, εσείς θα κάνετε τον αγώνα σας και αν το επιτρέψει θα λυτρωθείτε. Έτσι, έτσι. Και με αυτό μου παρηγοριέμαι κάθε φορά που θα ακούσω. Ότι ξέρετε τον τάδε γέροντα θα απογορεύσανε να διαβάζει ή ευχές ή ένα σταυρό, γιατί και το σταύρο μου ακόμα ενοχλεί, δεν ξέρω γιατί. Είμα, δεν λέω για εξορκισμούς, γιατί οι εξορκισμοί ξέρω ότι γίνονται με κάποιους άλλους λόγους. Το απλό σταύρο μου. Και αυτό το δυσκολεύουν και το σταματάνε, πάντοτε σκέφτομαι αυτό το πράγμα και λέω, αφού κοινωνάμε τη χάρη του Χριστού όλοι μας, έτσι το λέω για παρηγοριά σε όλους όσοι εδώ, γιατί όλοι πιστεύω στεναχωρηθήκανε όσοι ακούσανε, και θυμάμαι πάντοτε τα λόγια σας, ότι με τη χάρη του Θεού είναι πάνω από το κεφάλι μας και μας περιμένει ο Θεός να λειτουργούμε. Και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Το παιδί στην αγκάλια της μάνας. Φυσικά πέφτει στεναχωριές, αλλά τα παρηγορία είναι και αυτό. Να κάνουμε. Το παιδί στην αγκάλια της μάνας, όταν πεινάσει, δεν μπορεί να μιλήσει και κλαίει. Το ίδιο και οι χριστιανοί, όταν δεν μπορούν να μιλήσουν, κλαίουν. Γιατί μας λέγατε εδώ ότι και 40 φορές την ημέρα μας τα σταυρώνουν, παιδιά μου. Αν εσείς δεν αλλάξετε, η χάρη του Θεού δεν έρχεται. Και το, έτσι το έχω κρατήσει αυτό το πράγμα. Είναι το μόνο που με παρηγορεί. Εγώ σας είπα και σας επαναλαμβάνω, όταν προσεύχεστε είτε στο σπίτι είτε στην εκκλησία, όταν προσεύχεστε, το τονίζω αυτό, όχι όταν περπατάς έξω, όταν προσεύχεται, λέγει η γυναίκα, πρέπει να έχεις το κεφαλάκι της σε ένα μαντιλάκι, διότι τούτο δειλεί ταπείνωση. Ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν υπάρχει. Ένας Θεός εντύθηκε μια ποδιά, έβαλε νερό και έπλαινε τα ποδιά των μαθητών. Όταν πήγαινε στον Πέτρο, του λέει να μου πλύνεις τα ποδιά. Δεν το δέχομαι, του λέει. Δεν το δέχεσαι, του λέει, αλλά χάνεις τη βασιλεία μου. Όχι, λέει, όχι, και την κεφαλή μου και τα πόδια μου και όλα, λέει, να μου πλύνει. Έτσι, δίδαξε ταπείνωση ο Θεός. Ταπείνωση. Τούτο που κάνω εγώ, λέει, να το κάνετε κι εσύ. Ταπείνωση. Μεγάλο πράγμα. Ταπεινώθηκε ο Θεός άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπεινώθηκε ο Θεός. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Σήμερα γεννούμε τα παιδάκια μας μέσα στα καλύτερα νοσοκομεία, μέσα στις καλύτερες συνθήκες και εκείνος γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο το χειμώνα και είχε τα ζώα, τα πόδια και τους γόνους και με τον αχνό τους, με τα αχνότα τους, ζέστηναν το μωρό. Μπορούμε να θαυμάσουμε την ταπείνωσή του. Ταπεινώθηκε να άχρη θανάτου, λέει. Ποιος ο Θεός. Και όχι μόνο να σταυρώθηκε μια φορά. Κάθε φορά, λέει, αΐ σφαγιάζεται, αγιάζουν τον μετέχοντα. Αΐ σφαγιάζεται. Δηλαδή σε κάθε Θεία Λειτουργία σταυρώνεται, κάπτεται, αναστέλλεται και μας δίδει το σώμα του και το αίμα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπου και αν είναι στη γη ολόκληρη, όπου γίνεται Θεία Λειτουργία, εκεί σταυρώνεται ο Θεός μας, θάπτεται και αναστέλλεται και στρέφει τα παιδιά του. Όσο ο Πελεκάνος λέγει την πλευρά, εμείς την λόγια. Όπως ο Πελεκάνος λέγει, φεύγει έξω να φέρει τροφή στα μικρά του και όταν έρθει τα βρίσκει με το δηλητήριο του φιδιού και τότε τι κάνει. Τυπά την πλευρά του, λέει, βγαίνει αίμα και δίνει στα μωρά του και αναστέλνει. Αυτό κάνει ο Θεός. Από την πλευρά του μας δίνει το αίμα του ο Κύριος. Και παίρνουμε δύναμη, διότι αντίμονο, λέγει, αν μη κοινωνείτε το σώμα μου και το αίμα μου, λέει, δεν έχετε μαζί μου καμιά παρησία. Πρέπει να κοινωνείτε το σώμα του, το σώμα μου λέει, μείνετε εν εμή και εγώ εν εμή. Αλλά για να κοινωνήσεις το σώμα του Κυρίου πρέπει να είσαι καθαρός.
Πρέπει να τηρήσει τις εντολές. Δεν μπορεί να πάει να κοινωνήσει με βαρημένη την καρδιά. Καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπο θάλει. Εάν δε ελείπες ούσεις, το πρόσωπο σκυθροπάζει. Έτσι είναι. Εάν η καρδιά σου είναι καθαρή, είναι και το προσωπάκι σου καθαρό. Αν δεν είναι καθαρή, είναι κατεβασμένα μούτρα, πάει. Έχεις θλίψη στην καρδιά. Καρδίας εφρενωμένης, το πρόσωπο θάλει. Εν δε λείπες ούσεις, σκυθροπάζει. Όταν είναι, το βλέπεις τον άλλον και είναι κατεβασμένα τα μούτρα του, σημαίνει ότι κάτι έχει. Δεν είναι χαρούμενο πρόσωπο. Αλλά η καρδιά, από εκεί πηγάζουν όλα. Από την καρδία πηγάζουν όλα. Πονηροί διαλογισμοί, πονηρίες, θλίψεις, στενοχώριες, συκοφαντίες, αδικίες κατατρέχουν. Από εκεί πηγάζουν, από την καρδιά πηγάζουν. Το λοιπόν, παιδάκια μου, νομίζω ότι είπαμε άφθονα πολλά. Και την άλλη φορά με το καλό πάλι.